Ότι μας πιάνει πραγματικά τρόμος αν αυτή εδώ η κυβέρνηση, η οποία στο ζήτημα, σε ένα ζήτημα όχι εξόχου σημαντικό όπως είναι το ζήτημα του ποδοσφαίρου, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τι θα πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε αν σκεφτούμε ότι θα έχουμε ένα εθνικό ζήτημα ή ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα να αντιμετωπίσει. Μια κυβέρνηση απόλυτα σε παραδρομή στην πρώτη στραβή που έγινε, όταν χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις. Και ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι αθλητικό, είναι εξόχως πολιτικό, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω, πάμε να ρίξουμε όλες τις ευθύνες στον κύριο Αυγενάκη. Εγώ ακούω από τις 7 Ιουλίου για επιτελικό κράτος, για κεντρικό σχεδιασμό, γιατί όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο μαξί μου. Άρα λοιπόν, ο τρόπος που οδηγηθήκαμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο τρόπος που έγιναν αντικαταστάσεις, το νομικό πλαίσιο που λειτουργήσε και όλα όσα ζήσαμε μετά είναι αποτέλεσμα του επιτελικού κράτους και κεντρικού σχεδιασμού του Μαξίμου. Υπήρξε κεντρική εντολή ότι. Η κυβέρνηση αυτή είναι έρμεο των συμφερόντων, ναι, τα οποία έδωσαν λυσαλέα μάχη για να τη φέρουν στην εξουσία. Προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πάντες, κάνει δημόσιες σχέσεις. Οδηγείται σε αδιέξοδα. Θέλετε να πείτε ότι την αλλαγή της σύνθεσης της συγκεκριμένης επιτροπής ήταν εν γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνολικά και όχι του κ. Αυγενάκη? Εγώ λέω το αφήγημα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση εδώ και 7 μήνες από την πρώτη μέρα που βγήκε μας έχει ζαλίσει με το επιτελικό κράτος και τον κεντρικό σχεδιασμό. Το επιτελικό κράτος και ο κεντρικός σχεδιασμός ισχύουν για όλες τις πτυχές της πολιτικής. Επομένως, η ευθύνη για το συγκεκριμένο μπάχαλο ανήκει στο Μέγαρο Μαξίμου. Από εκεί και μετά, μέσα στον πανικό και στην προσπάθεια να κάνει δημόσιες σχέσεις και να διορθώσει το λάθος με ένα λάθος, φέρνει ένα νομοθέτημα έκτρωμα. Εγώ δεν θα πω στην ουσία της υπόθεσης και να ξεκαθαρίσω ότι αν υπάρχει ζήτημα πολυδιοκτησίας, να είμαστε ξεκάθαροι, θα πρέπει να υπάρχουν βαρύτατες ποινές όπως προβλέπονται από τα καταστατικά, τους καταστατικούς χάρτες της FIFA και της UEFA. Από εκεί και μετά, φέρνει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι γραμμένο στο πόδι, είναι έολο και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα την επόμενη μέρα. Γιατί σας λέω το εξής. Με το νομοθέτημα αυτό που γίνεται αποδεκτή μια, επί της ουσίας η κυβέρνηση κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής, την οποία την ίδια τη θεωρεί έολη, θεωρεί μια πολύ κακή απόφαση που δημιουργεί ζητήματα γραμμένη στο πόδι με βάση τον τίτλο του κ. Αυγενάκη και ταυτόχρονα η Επιτροπή τρεις μέρες μετά είναι στη θέση της. Μια Επιτροπή λοιπόν η οποία έχει. Η τροπολογία δεν ήρθε για την Επιτροπή. Για να διορθώσει. Για να διορθώσει. Την εισήγηση της Επιτροπής επί της ουσίας. Και προσέξτε τώρα, μια τροπολογία η οποία θα έρθει να λύσει ή νομίζουν ότι θα έρθει να λύσει, γιατί μας φέρνει σε σύγκρουση με το αυτοδιοίκητο και με τη FIFA και την UEFA, οι οποίες προβλέπουν άλλες ποινές και άλλες διαδικασίες, αλλά το αφήνουμε αυτό στο πλάι. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Γίνεται αποδεκτό λοιπόν και υπάρχει αυτή η τιμωρία. Τελειώνει το ζήτημα της πολυδιοκτησίας. Τι θα γίνει του χρόνου? Τι θα γίνει του παραχρόνου? Θα ξεκινάμε κάθε χρόνο με μειωμένους βαθμούς στις συγκεκριμένες ομάδες ή θα δέχονται οι υπόλοιπες ομάδες να παίζουν με ομάδες που υπάρχει δεδικασμένο έτσι και ισχυρή απόφαση ότι ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες? Το απόλυτο μπάχαλο με ευθύνη της ίδιας κυβέρνησης. Με δημόσιες σχέσεις και με χατήρια σε φίλους λίγους και εκλεκτούς δεν πάμε μπροστά. Την ίδια στιγμή που μέσα σε αυτό το μπάχαλο, η κυβέρνηση προλίγων ημερών που νοιάζεται για τους μικρομεσαίους και τα μεσαία στρώματα, έχει νομοθετήσει φοροαπαλλαγή 50% και μείωση φορολογίας σε αυτούς οι οποίοι οδηγούν τις καταστάσεις στα άκρα, σε αυτούς οι οποίοι έχουν μπαχαλοποιήσει το ποδόσφαιρο, χωρίς να πάρει ούτε ένα αντάλλαγμα. Ούτε ένα αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως σχεδιασμός, και οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο πέρα του Λευτέρη Αυγενάκη, του Υφυπουργού Αθλητισμού, αλλά της ίδιας κυβέρνησης και του επιτελικού κράτους. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα.